Γεια σε όλους! Η ο Παναγιώτης από το Autos University. Βρέχει εδώ και 3 εβδομάδες κάθε μέρα και έχει γεμίσει το βουνό με μικρά και μεγαλύτερα ρέματα. Αυτός όμως δεν είναι σοβαρός λόγος για να μείνουμε στο σπίτι. Είμαι λοιπόν στο βουνό για μία ακόμα διανυκτέρευση και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι το εξής. Θα φτιάξω μία σκηνή στρατιωτικού τύπου, wall tent, από ένα κομμάτι πανί. Θα κάνω σε αυτό το βίντεο ένα διάλειμμα από τις παγίδες και θα προσπαθήσω να φτιάξω από ένα κομμάτι κορμό ένα μικρό κουζινάκι με δύο εστίες φωτιάς για να μπορώ ταυτόχρονα να μαγειρεύω και να ζεσταίνω νερό, ας πούμε. Εάν καταφέρω να φτιάξω λοιπόν το κουζινάκι, θα μαγειρέψω και κάτι ωραίο για δείπνο και θα περάσω τη βραδιά μου στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι ωραία. Πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ νερό σε αυτό το μέρος. Γίνεται ωραίο! Και όπως λέει και ο αγαπητός φίλος Σον Κέλλη από το Corporal's Corners, if it's not raining, it's not training. Εάν δεν βρέχει, δεν υπάρχει εξάσκηση. Οπότε απολαμβάνουμε την εξάσκηση. Διάλειμμα. Αυτό το καταφύγιο είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι πολύ απλό και πολύ ευρύχωρο. Και σε περίπτωση που έχει πολύ κρύο, μπορεί να κλείσει και τις πόρτες με δύο πόντσο, ας πούμε, και είσαι αρχηγός. Πάμε να κόψουμε ένα ξύλο.
ωραίο στεγνό ξύλο. Παρόλο που βρέχει 3 εβδομάδες. Η μία πλευρά είναι έτοιμη. Πήγαμε για τη δεύτερη. Μ' αρέσει πολύ το κουζινάκι μου. Έχω και μια βάση εδώ να ακουμπήσω κάτι αν θέλω. Τώρα πρέπει να ανάψω αυτό. Το μενού σήμερα λέει μανιταρόσουπα με τραχανά και καρύδια. Δεν το έχω ξαναφτιάξει ποτέ, αλλά μου ακούγεται πολύ ωραίο. Thank you.
Αφαιρέθηκα με το μαγείρεμα και ξέχασα να στήσω το κρεβάτι μου. Τώρα η μόνη του feedback θα είναι λίγο πιεσμένη, αλλά ελπίζω να την κρυώσω. Αυτό το φαΐ τώρα θέλει λίγο μπουκούβο. Καλή όρεξη. Πω, φαίνεται πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και λίγο καυτερό είναι ό,τι πρέπει. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, πατατούλα, τραχανάς, ένα φακελάκι μανιταρόσουπα από αυτές τις έτοιμες και τριμμένα καρύδια. Μπαχαρικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ έβαλα λατάκι, ρίγανη και μπούκοβο. Είναι το κατάλληλο φαγητό για να με ζεστάνει και να πέσω γεύμα. Τώρα η ερώτηση είναι ποια από τις δύο πλευρές να κλείσω με το πόντσο. Μία φυσάει από εκείνη τη μεριά, μία φυσάει από αυτή τη μεριά. Α, μπέμπα μπλόμ, του κίθε μπλόμ, α, μπέμπα μπλόμ, του κίθε μπλόμ, μπλίμ μπλόμ. Αυτήν θα κλείσω. Δεν είναι ψωφή. Αυτή η πλευρά εδώ έκανε τεράστια διαφορά. Πω, το κρεβάτι μου είναι τέλειο. Ήρθε η ώρα για ύπνο, τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Το ήξερα ότι θα κοιμηθώ πολύ ωραία από τη στιγμή που έκατσα στο κρεβάτι. Ήταν πολύ ζεστά και πολύ άνετα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σηκωθώ και σιγά σιγά να αρχίσω να μαζεύω. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν είμαστε μόνοι μας στο βουνό. Οπότε φροντίστε το κινητό σας να έχει πάντα μπαταρία. Αυτό το πετυχαίνω με ένα power bank, από το οποίο φορτίζω και τις μπαταρίες της GoPro. Και αν το power bank μου τελειώσει, έχω αυτήν εδώ τη λάμπα, η οποία λειτουργεί επίσης σαν power bank. Μ' αρέσει πολύ αυτή η τσέπη.
Ήρθε, είπε καλημέρα και έφυγε. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University, όπως μπλουζάκια, κούπες, τσάντες και πολλά άλλα, και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσαου!